Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο, από ό,τι βλέπετε και από τον τίτλο, θα σας μιλήσω για τα προϊόντα τα οποία εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να ξαναγοράσω. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να κάνω ένα μικρό διαχωρισμό σχετικά με τα βίντεο που βγαίνουν, τα οποία είναι προϊόντα που με έχουν απογοητεύσει. Τα συγκεκριμένα προϊόντα που θα σας δείξω δεν θα τα ξαναγοράσω, όχι επειδή με απογοήτευσαν απαραίτητα, απλά μπορεί να έχουν κάνει μέτρια δουλειά, αλλά όχι απαραίτητα ότι με έχουν απογοητεύσει. Τέλος και πριν περάσουμε στο βίντεο, θέλω να σας ενημερώσω ότι τρέχει ένας σούπερ διαγωνισμός στο Instagram. Όσοι από εσάς θέλετε να συμμετέχετε, πάρα πολύ απλά θα σας έχω τις πληροφορίες από κάτω. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός μέχρι 10 Δεκεμβρίου και διεξάγεται μέσω εμού και του καταστήματος Be Beauty, το οποίο έχει την ευγενή καλοσύνη να παρέχει δύο απίστευτα ωραία και πολλά προϊόντα σε kits από την εταιρεία Technique. Οπότε, άμα θέλετε να τσεκάρετε περί τίνος πρόκειται κτλ., πάρα πολύ απλά μπορείτε να πάτε στη σελίδα μου στο Instagram και να ενημερωθείτε απόλυτα για τα πάντα. Αυτά λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το μοναδικό προϊόν περιποίησης που έχω και είναι από την εταιρεία L'Oréal και αναφέρομαι σε αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο είναι το Fine Flowers Gel Καθαρισμού. Δεν έχει αρνητικά χαρακτηριστικά, για να μην παρεξηγηθώ. Το συγκεκριμένο προϊόν απλά κάνει έναν μέτριο καθαρισμό και επειδή εγώ τίνω να κάνω βαριά μακιγιάζ, δεν μπορώ να πω, δεν αισθάνομαι τουλάχιστον, αλλά και το βλέπω σε κάποια σημεία όπως τα μάτια που είναι πιο δύσκολο. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι δεν καθαρίζει όσο βαθιά και καλά θέλω. Οπότε είναι ένα προϊόν το οποίο θα το πρότεινα σε περιπτώσεις που δεν βάφεστε πάρα πολύ έντονα, όταν έχετε ένα αρκετά ελαφρύ μακιγιάζ, ούτως ώστε να θέλετε απλά ένα ελαφρύ καθαρισμό. Στη δική μου περίπτωση δυστυχώς δεν δουλεύει με τον τρόπο που θέλω. Αισθάνομαι ότι μετά το πρόσωπό μου πρέπει να το καθαρίσω και με ένα έξτρα σαπούνι, ας πούμε, τζέλ καθαρισμού. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι μου κάνει τη δουλειά μου όπως την θέλω εγώ. Δυστυχώς έχει μείνει στο ράφι και δεν χρησιμοποιείται. Ας περάσουμε τώρα στα καλλιτικά, όπου είναι και η πλειοψηφία των πραγμάτων που θέλω να σας δείξω. Θα αναφέρω δύο setting spray τα οποία δεν πρόκειται να ξαναγοράσω και θα σας εξηγήσω τους λόγους. Το πρώτο είναι από Sephora, το Beauty Amplifier Set and Refresh Spray. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Αυτό εδώ πέρα το έχω αρκετό καιρό. Θα σας πω τι γίνεται τώρα με το συγκεκριμένο. Μια χαρά τι κάνει τη δουλειά του. Το θέμα είναι ότι κοστίζει 15 ευρώ και η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω πάρα πολλά setting spray, επειδή το θεωρώ πολύ σημαντικό κομμάτι της ολοκλήρωσης του μακιγιάζου, έχω στην κατοχή μου πάρα πολλά τα οποία κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά και είναι και πολύ πιο οικονομικά. Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτό εδώ πέρα μου εξασφαλίζει κάτι παραπάνω, κάτι έξτρα, ούτως ώστε να με κάνει να με δελεάσει να πάω να το ξαναγοράσω. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ αξιοπρεπές setting spray, απλά για τη τιμή του δεν θεωρώ ότι κάνει κάτι διαφορετικό από τα άλλα που έχω που είναι πολύ πολύ πιο οικονομικά. Και στη συνέχεια θα αναφέρω από Flormar το Makeup Fix Spray, το οποίο πιστεύω ότι μακράν είναι ό,τι χειρότερο έχω. Λοιπόν, θα σας πω τον λόγο. Καταρχάς, όταν το πήρα δεν κοίταξα τα συστατικά και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και βασικό πράγμα που πρέπει να κάνετε. Ειδικά άμα το ψάχνετε με το τι συστατικά βάζετε στο πρόσωπό σας, ειδικά στο πρόσωπό σας, καλά είναι να κοιτάτε λίγο τα συστατικά. Στα συστατικά λοιπόν το πρώτο πράγμα που αναφέρει είναι ότι έχει μέσα αλκοόλ. Είναι ένα συστατικό το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά σε setting spray και είναι η αλήθεια ότι βοηθάει και είναι απαραίτητο για να κρατήσει το μακιγιάζ πάρα πολύ. Όταν όμως το συστατικό είναι πρώτο-πρώτο, σημαίνει ότι είναι και σε μεγαλύτερη ποσότητα. Δηλαδή, όταν θα πάτε να κοιτάξετε τα συστατικά, να ξέρετε ότι αυτά που είναι πρώτα είναι και σε μεγαλύτερη περιεκτικότητα μέσα στο γενικό σύνολο των συστατικών. Οπότε το συγκεκριμένο έχει αλκοόλ πάρα πολύ. Την πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα στο πρόσωπό μου με την άγνοια που είχα, με έκαψε το πρόσωπο και έχει ούτως ή άλλως ένα πάρα πολύ άβολο σπρέι, το οποίο ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα μπορεί σαν να σκοτώσει μια κατσαρίδα. Ξεκάθαρα όμως. Όπως και να έχει, το συγκεκριμένο λοιπόν προϊόν δεν μου άρεσε καθόλου. Αφήνει πάρα πολύ μάτι την επιδερμίδα, κάτι το οποίο εγώ γενικά δεν επιθυμώ. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να βολέψει κοπέλες οι οποίες έχουν πολύ λιπαρότητα στο πρόσωπό τους. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας ενημερώσω ότι αν είστε και γενικά ευαίσθητες ή αποφεύγετε τα προϊόντα τα οποία έχουν πολύ έντονη περιεκτικότητα σε αλκοόλ, σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν θα σας το πρότεινα με καμία περίπτωση. Όχι, δεν θα το ξαναγοράσω για κανέναν απολύτως λόγο. Το βίντεο μάλλον είναι αφιερωμένο σε σπρέι σήμερα, γιατί έχω και ένα τρίτο προϊόν να σας δείξω από μια πολύ αγαπημένη μου εταιρεία και αναφέρομαι στο Catrice Radiant Glow Mist. Εγώ όταν το είδα αυτό το πράγμα στο stand, όταν είδα ότι γράφει Glow Mist, ήμουν σε φάση give it to me. Give it to me now, I will take it,
I will wear it and I will be fabulous. Θα σας πω τώρα για ποιο λόγο δεν πρόκειται να το ξαναγοράσω για κανένα λόγο. Από ό,τι βλέπετε ούτε καν έχει κατέβει έστω και λίγο το προϊόν, γιατί δεν το χρησιμοποιώ. Τώρα το κούνησα και έχουν λίγο αναμειχθεί τα προϊόντα που υπάρχουν μέσα. Όταν είναι καθισμένο και δεν έχει χρησιμοποιηθεί, υπάρχει πάνω το νεράκι του, το διάφανο τέλος πάντων, το υγρό που έχουν, και κάτω-κάτω είναι μια στρώση η οποία κάθεται, μια παγίρευστη στρώση από γκλίτερ. Λέει φυσικά να το ανακοινήσεις καλά πριν το χρησιμοποιήσεις. Όταν λοιπόν το ανακοινείς και ψεκάζεσαι, αυτό που κάνει είναι ότι δεν αφήνει λάμψη στο πρόσωπο, αφήνει γκλίτερ στο πρόσωπο. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εξεζητημένο. Ούτε drama queen είμαι, ούτε θέλω να λαμπειρίζω από 15.000 χιλιόμετρα με γκλίτερ. Εγώ προσωπικά είτε είναι σε highlighter, είτε είναι σε mist, είτε είναι σε primer, προτιμώ να μην έχουν μέσα γκλίτερ, αλλά να έχουν μια πιο satin απόδοση. Το συγκεκριμένο μόνο σάτιν δεν είναι. Ίσως τώρα τα Χριστούγεννα θα υποφεληθώ την παρουσία του και θα το χρησιμοποιήσω για ένα πιο festive μακιγιάς, πιο γιορτινό μακιγιάς. Σε διαφορετική περίπτωση όμως δεν υπάρχει περίπτωση να το χρησιμοποιήσω, γιατί δεν είναι καθόλου της αρεσκίας μου. Και αφού τελειώσαμε με τα setting spray, θα περάσω σε μία πούδρα. Είναι από την πολύ αγαπημένη μου επίσης Wet n Wild και ονομάζεται Coverall Pressed Powder. Ο λόγος που την πήρα εξ αρχής ήταν γιατί η συγκεκριμένη απόχρωση είναι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμη, που εμένα θα με βόλευε πάρα πολύ, διότι δυσκολεύομαι και σε πούδρες να βρω κάτι το οποίο όχι απλά θα με καλύψει, αλλά θα με φωτίσει κιόλας. Σαν χρώμα δηλαδή τα πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν έχει ιδιαίτερες ικανότητες στο να καλύπτει τους πόρους κτλ. Μπορώ να πω ότι ειδικά σε τις περιοχές αυτές, άμα τύχει να πάει το πινέλο μου και πέσει αυτή η πούδρα, θα μου κάνει πολύ έντονες τις λεπτές γραμμές. Κάτι το οποίο φυσικά δεν μου αρέσει και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το ξαναγοράσω το συγκεκριμένο προϊόν. Και αφού πιάσαμε την κατηγορία της πούδρας, πάμε να σας δείξω μία ακόμη πούδρα, η οποία είναι πρόσφατη μου αγορά, αλλά δεν χρειάστηκε παραπάνω από 3 εφαρμογές για να καταλάβω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να την ξαναγοράσω. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το προϊόν πραγματικά θα μπορούσα να το βάλω στα προϊόντα που με απογοήτευσαν, διότι είχα προσδοκίες από αυτό. Αναφέρομαι στην Bake & Finish πούδρα από την Revolution. Σε γενικές γραμμές να σας πω ότι εγώ με τη Revolution έχω έναν τρελό έρωτα. Αγαπώ τις αποδόσεις και τα χρώματα από όλες τις παλέτες που κατέχω. Παρ' όλα αυτά, αυτή η πούδρα δεν κάνει καθόλου καλή δουλειά. Το θετικό που έχει βέβαια είναι ότι δεν κάνει καθόλου flashback, που σημαίνει ότι είναι πολύ καλό προϊόν σε αυτή την κατηγορία. Παρ' όλα αυτά, η υφή που αφήνει στα μάτια από κάτω δεν είναι ιδιαίτερα ευγενική με την επιδερμίδα, ειδικά κάτω από τα μάτια. Και έχω να δηλώσω ότι ενώ στην αρχή κάνει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι επιθυμητό, με το που περάσουν 2-3 ώρες, που είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και υποτίθεται μια τέτοια πούδρα τη χρησιμοποιείς για να παρατείνεις το μακιγιάζ σου και να μείνεις στη θέση του πολλές παραπάνω ώρες. Η συγκεκριμένη πούδρα λοιπόν αρχίζει και μου δημιουργεί προβλήματα μετά από 2-3 ώρες, όπως παραδείγματος χάρη ότι μου ξεραίνει πάρα πολύ την περιοχή. Οπότε και αυτόματα φαίνονται πάρα πολύ έντονες λεπτές γραμμές, φαίνομαι κουρασμένη, φαίνομαι ότι δεν έχω κάνει γενικά ένα καλό, μια καλή προετοιμασία ενυδατική από κάτω πριν περάσω στην εφαρμογή του foundation. Και θα κλείσω με πούδρα περνώντας σε μια δεύτερη setting powder, η οποία είναι από την Technique και ονομάζεται Soft Focus. Είναι νομίζω η πρώτη πούδρα σε ελεύθερη μορφή που αγόρασα και δεν έχει σχεδόν χρησιμοποιηθεί καθόλου, διότι με το που άρχισα γενικά να αγοράζω και άλλες πούδρες και εκεί κατάλαβα βασικά τη διαφορά, την άφησα στην άκρη και σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να την ξαναγοράσω. Η συγκεκριμένη απλά θέλω να σας πω ότι σε σύγκριση με τις άλλες που έχω, που είναι περίπου στην ίδια τιμή, δεν κάνει σχεδόν τίποτα. Κατάλαβα διαφορά μόνο όταν δοκίμασα άλλες πούδρες. Πριν δοκιμάσω τις άλλες πούδρες, αυτή μου έκανε μια χαρά τη δουλειά. Με το που δοκίμασα όμως τις άλλες, κατάλαβα ότι τελικά δεν είναι και τόσο καλή. Δεν έχω να σας πω κάτι αρνητικό απαραίτητα, απλά θέλω να πω ότι δεν κάνει αυτό το αποτέλεσμα ίσως που θα πεις, ok, και αυτά τα 4-5 ευρώ πόσα είναι, αξίζουν πραγματικά και θα με κάνουν να την ξαναπάρω, θα τη λιώσω, θα την τερματίσω την πούδρα. Όχι σε καμία περίπτωση. Θα κλείσω με ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Και γιατί το λέω αυτό? Αναφέρομαι στο Super Stay Matte Ink από τη Maybelline και έχω πρόβλημα με τη συγκεκριμένη απόχρωση, παύλα φόρμουλα αυτής της απόχρωσης, και όχι γενικά από αυτή τη σειρά. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι η 05 Loyalist και είναι το πιο nude χρώμα το οποίο είχε η σειρά όταν πρωτοκυκλοφόρησε. Πριν αγοράσω αυτή την απόχρωση μου είχαν δοθεί 2 προϊόντα από την
την ίδια σειρά στο event της L'Oréal και είχα μείνει πολύ ευχαριστημένη. Το μόνο πράγμα το οποίο με απογοήτευσε εντός εισαγωγικών ήταν ότι κολλάνε πάρα πολύ, αλλά σε γενικές γραμμές είναι κάτι που εμένα προσωπικά δεν με προβληματίζει τόσο, ούτε με επηρεάζει, οπότε δεν θεωρώ ότι με χάλασε αυτό. Η διάρκεια στα χείλη μου είναι απίστευτα μεγάλη και μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένη γενικά από αυτή τη σειρά και σας την προτείνω άμα θέλετε να έχετε ένα προϊόν πραγματικά μεγάλης διάρκειας. Το χρώμα που αφήνει είναι πολύ λερωμένο πορτοκαλό νουτ, καμία σχέση με το πώς φαίνεται στη συσκευασία, κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με προβλημάτισε από την πρώτη στιγμή. Το παρήγγειλα online, οπότε δεν ήμουν σε θέση να κάνω swatch σε κάποιο φυσικό κατάστημα για να καταλάβω πόσο τεράστια διαφορά έχει. Το έχω φορέσει όλο και όλο 2-3 φορές και τις 3 φορές μου έκανε τρομερά κομμάτια στα χείλη μου. Είχε πάρα πολύ έντονη αντιαισθητική όψη στο σημείο εδώ πέρα που ξεχωρίζει το κραγιόν από το φυσικό χείλος. Και ειδικά σε αυτό το σημείο εδώ πέρα που ακουμπάει και λίγο το σάλιο όταν μιλάμε, όταν πίνουμε, οτιδήποτε κάνουμε, έκανε πραγματικά κάτι απίστευτα ξεθοριασμένα κομματάκια. Παιδιά, τώρα τι να σας πω, δεν θέλω γενικά να κράζω. Η συγκεκριμένη απόχρωση δεν έχει καμία σχέση με τις υπόλοιπες και σίγουρα δεν πρόκειται να το ξαναγοράσω. Έχω πραγματικά πολύ πιο αξιόλογα nude κραγιόν τα οποία το βάζουν κάτω και είναι και στη μισή τιμή. Αυτά ήταν λοιπόν στο σύνολο τα δικά μου προϊόντα τα οποία δεν πρόκειται να ξαναγοράσω. Οτιδήποτε από αυτά σας αρέσει και το έχετε στην καθημερινότητά σας, δεν θέλω να παρεξηγηθείτε. Προφανώς και κάθε άνθρωπος έχει άλλες ανάγκες. Τα λέω αυτά κάθε φορά ούτως ή άλλως. Και φυσικά οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε για οποιαδήποτε απορία ή άμα κάτι δεν σας το εξήγησε καλά, μπορείτε να μου σχολιάσετε από κάτω. Όπως επίσης, γιατί όχι να μου πείτε κι εσείς εάν τελευταία έχετε πάρει κάποιο προϊόν το οποίο αποφασίσετε ότι δεν πρόκειται να ξαναγοράσετε, για οποιοδήποτε λόγο εσείς κρίνετε. Αυτά λοιπόν από μένα, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά.